τι σου λένε. Αυτά διάβαζα πριν. Να μου το φιλήσεις. Να μου το φιλήσεις. Τι ωραίος που είναι. Πότε τον ξαναφέρετε, καθίστε εδώ. Γιατί πιστεύεις ότι αρέσει πολλές γυναίκες? Δεν ξέρω, αλλά τις γυναίκες. Εντάξει, δεν μπορεί να δεν ξέρει τώρα, ρε παιδί μου. Τι είναι η εξωτερική εμφάνιση, είναι το στυλ, τι είναι. Εντάξει, οκ, είναι good looking, αλλά είναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ένα. Δεν είναι ότι, α, ναι, έχει αυτό και είναι ξέρω εγώ, αγαπητό στον κόσμο. Είναι, ξέρω εγώ, η ανταλλαγή ενέργειες που το λες, δηλαδή, ναι, ναι. Ουσιαστικά λέγοντας ότι είναι και αυτό και αυτό και αυτό και το λες μια ενέργεια. Εσύ, ρε παιδί μου, όταν έχεις σχέση με μια γυναίκα, πώς είσαι, ας πούμε, μονογαμικός, straight κτλ. Ή είσαι λίγο αυτό ότι αφήνεις την ενέργεια. Μονογαμικός, straight κτλ. Όχι, straight, σαφώς είσαι. Το μονογαμικός, το straight, το καταλαβαίνω. Το straight, okay. Κτλ. Τι είναι. Το straight καταρχήν προφανώς, αλλά εννοούσα. Είσαι ο τύπος που θα είσαι εκεί σε μια σχέση, okay, συμπεριφορά, αυτό εννοώ straight. Ή θα είσαι ο τύπος που, okay, ρε παιδί μου, ο Γιωργούλης είμαι και εντάξει, μπορεί να φλερτάρω και λίγο παρακάτω. Και η άλλη ξέρει ότι δεν αυτό είναι. Αυτό το είχα πριν γίνει ο Γιωργούλης, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μ' αρέσει το παιχνίδι, μ' αρέσει το φλερτ. Ναι. Ναι. Όταν έγινε ο Γιωργούλης, άλλαξε ή παρέμεινε αυτό? Αυτό ήταν λίγο παρεξηγήσιμο. Γιατί αυτό, κάπως... όσο και αν λένε οι γυναίκες ότι α, αυτό κτλ. Τις γοητεύει τις γυναίκες αυτές να μην είναι σίγουρες ότι ένας άντρας είναι δικός τους 100%. Είναι γοητευτικό αυτό. Γιατί ναι, δίνει, ξέρεις, αυτή την να το κατακτήσω πάντα, πούμε, ναι, αυτό. Ναι, είναι μια μορφή, ας πούμε, μια ένδειξη ζωής. Άρα δεν μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα ότι σε έχει. Νομίζω, εγώ πάντως αισθάνομαι ότι με έχει. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνει, τι να πω. Εσύ έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου, έχεις πέσει στα πατώματα για μια γυναίκα, να κλάψεις, να χτυπηθείς, να... Ναι, ναι. Είναι όταν έγινε την πρώτη φορά, δηλαδή κάτσε και πολύ καιρό, ας πούμε, αυτή η καψούρα, το, ναι, το χτύπημα. Και από τη στιγμή που τελείωσε, δηλαδή μου φάγε 3 χρόνια, ας πούμε, για να το ξεπεράσω. Δηλαδή, αλήθεια. Ναι. Μικρός, παλιά. Ναι, ναι. Και όταν έγινε αυτό, είχα πει ότι εντάξει, τώρα είναι σαν να έχω πάρει πτυχίο. Δεν πρόκειται να ξαναπονέσω, δεν πρόκειται να δηλαδή, είμαι. Και ξαναπώνησες ή όχι? Όταν ξανά έγινε τη δεύτερη φορά, λέω, α, ναι, εκεί είχα κάνει λάθος. Είναι άλλο μεταπτυχιακό, ναι, αυτό. Ναι, το μεταπτυχιακό. Μετά όταν έγινε την τρίτη, λέω, εντάξει, παραδίνουμε, άστε τώρα, εντάξει. Δεν είναι στο χέρι σου. Χιλόπιτα έχεις φάει ποτέ? Άρα έτσι πως τα λες, όχι την κάμα, την έχουμε. Δηλαδή πας σίγουρα μια πενταετία με 3 τέτοιες σχέσεις. Άρα είσαι σταθερός. Στις σχέσεις μου είμαι σταθερός, ναι. Στη ζωή μου δεν είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Οι ωραίοι τρώνε χιλόπιτες, ρε Αλέξη. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είναι η εμφάνιση που μπορεί να σε κάνει να είσαι αγαπητός ή μισητός. Είναι η όλη η ενέργεια που φέρνεις. Οπότε, αν η δικιά σου ενέργεια δεν ταιριάζει με τον άλλον, θα φας χιλόπιτα. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπός σου, νομίζω. Τι εννοείς? Γιατί είναι σε συνέντευξη του. Τρώει χιλόπιτα και δεν τον νοιάζει. Όχι, όχι. Ο Γιώργος έχει μία αιμονή. Πιστεύει ότι οι ηθοποιοί, όταν έχουν μία ερωτική σκηνή, ένας άντρας και μία γυναίκα μεταξύ τους, ότι υπάρχει μία έλξη. Mm. Οι περισσότεροι καλεσμένοι που έρχονται εδώ λένε ότι δεν να τίποτα. Το εξηγήσουν ότι είναι δουλειά, ότι σε παρακολουθεί το συνεργείο, ότι είναι σαν να φυλάς έναν. Αυτό είναι πρόβλημα. Εσύ, σε συνέντευξή τους έχω διαβάσει ότι το αισθάνεσαι. Δηλαδή, μπορείς να νιώθει. Ναι. Ναι. Αν το αρέσει άλλη. Κι εγώ έτσι θα ήμουν. Όχι, τι γίνεται και να μην σου αρέσει η άλλη. Καθώς μπαίνεις σε όλη τη διαδικασία και λίγο φεύγεις από τα δικά σου τα δεδομένα, δηλαδή το αφήνεις το εγώ σου λίγο στην άκρη. Ποια θα ήθελες εσύ να έχεις, ας πούμε, για κοπέλα, και μπαίνεις στο ρόλο, επειδή το λέει το σενάριο, αρχίζεις και αισθάνεσαι την έλξη όπως θα την αισθανόταν. Δηλαδή, εσύ για την Παρτάρο αισθάνθηκες έλξη, ας πούμε. Ναι. Αισθάνθηκες. Ναι. Την είδες δηλαδή και ερωτικά. Ναι. Δεν είχατε τίποτα. Όχι. Όχι. Αλλά την είδες ερωτικά. Στο... Δεν ήσασταν, ναι, μαζί με την Ία Βαρδάλ. Τι να είμαστε. Είχε γραφεί. Σα ζευγάρι. Σα ζευγάρι. Ό,τι νόμιζα, δεν. Όχι, όχι. Αλλά είδες όμως το ρόλο στη διαδικασία, την είδες. Ναι, το έχει πει σε συνέντευξη του. Νομίζω το έχει λόγω σε ένα περιοδικό, το είχα διαβάσει πρόσφατα. Ότι. Επειδή περισσότεροι λένε ότι όχι, τίποτα, τείχος. Περισσότερες φορές το λέμε αυτό για να είναι ήσυχος ο σύντροφος. Α, είναι ψεύτικες δηλώσεις. Δεν υπάρχουν μόνο κακά ψέματα. Κάποια ψέματα είναι σωστά. Δηλαδή πρέπει να λέμε. Ωραία. Άρα λοιπόν προφανώς γι' αυτό η Σολομού τώρα που παίζετε μαζί και τα είχατε στο παρελθόν είπε προχθές ότι εγώ δεν αισθάνομαι τίποτα γιατί μας έχει περάσει με τον Γιωργούλη. Για να τα ακούσει ο Μουζουράκης. Αυτή είναι η ιστορία όλη τώρα. Δεν τα λέμε. Παρό μου, συγγνώμη, αλλά ο ρόλος δεν είναι. Εσύ αισθάνεσαι τίποτα τώρα που φιλιέστε? Γιατί φιλιέστε στο έργο με τη Σολομού? Γιατί υπάρχει, είναι ερωτικό. Ναι. Το παιχνίδι, όλο αυτό το ερωτικό και όλο αυτό το σχήμα που έχουμε κάνει
Είναι στα πλαίσια μιας κωμωδίας. Άρα, όλο αυτός ο ερωτισμός που υπάρχει είναι περισσότερο κωμικός παρά ο ερωτισμός που θα μπορούσα να έχω εγώ, ας πούμε, με τη Μαρία. Ναι. Πώς είναι που με μια παλιά σου σύντροφο. Γι' αυτό, ας πούμε, όταν τελειώνεις με η σκηνή, το γύρισμα, η παράσταση, δεν σου αφήνει μέσα σου κάτι σαν. Αποθυμένο, ας πούμε. Ναι, να ξέρεις. Κάτι να ξυπνάει. Γιατί όταν επιστρέψεις λίγο στη δικιά σου πραγματικότητα, τι που ζεις, ας πούμε, που φέρεις καθημερινά, δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Μάλιστα. Οπότε θεωρείται ξένο. Είναι δηλαδή για άλλες καταστάσεις, για άλλες στιγμές. Ναι. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια, γιατί βλέπουμε τώρα και σκηνές που. Το τρέλερ είναι αυτό, το τρέλερ είναι. Ναι. Τώρα το κάνετε περιοδία σε αυτό, σωστά. Ναι. Από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Το οποίο το έχεις γράψει και το έχεις σκηνοθετήσει. Έχω κάνει τη θεατρική, μάλλον το έχω κάνει θεατρικό. Ναι. Ναι. Το οποίο τι είναι, είναι μια κομεντή. Ναι, ερωτική κομεντή. Ερωτική κομεντή. Που πλησιάζει περισσότερο στην κομωδία παρά στην ερωτική πλευρά. Γι' αυτό λες ότι έχει πολύ γέλιο. Πότε το είπα αυτό. Πριν δεν είπες ότι είναι. Αλήθεια. Έχει γέλιο, ναι. Είναι αστεία παράσταση, δεν είναι αλήθεια. Ναι. Και το κάνετε περιοδία μόνο, δεν το παίζετε σε Αθήνα. Ξεκινήσατε από Θεσσαλονίκη, βέβαια μεγάλη πόλη, αλλά δεν το κατεβάζετε Αθήνα. Ή θα παίξει είναι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή σαν σκέψη, όχι σαν ότι έχουμε κλείσει ημερομηνίες. Αν βρεθούν οι ημερομηνίες και όλα αυτά, θα. Ναι, εννοείται θα έρθουμε και στην Αθήνα. Τώρα που πάτε, δεν είναι δηλαδή. Στον πάρουμε την Αθήνα. Ναι. Τώρα που πάτε, ποια είναι τα επόμενα. Στις 22 είναι ο επόμενος σταθμός που είναι στην Κατερίνη. Ναι. Μετά πάμε στο για Πόλο. Μία μέρα πηγαίνετε σε. Ναι, ναι. Μία μέρα μόνο. Ναι. Μία παράσταση δυνατή. Δύο. Μία απογευματινή, μία στις 6. Δύο παραστάσεις σε μία μέρα. Δύο παραστάσεις σε μία μέρα. Βόλος, Κατερίνη Βόλος. Βόλος. Μετά πάμε στα Τρικαλά. Πετάμε τη Λάρισα. Τη Λάρισα απ' έξω, γύρω-γύρω την πάση. Δεν έχει ημερομηνίε, δε γάμο το. Κάνει πλάκα τώρα. Όχι, πας γύρω-γύρω Κατερίνη Βόλος και δεν πας στη Λάρισα. Ναι, τα αφήνουμε για μετά, μέχρι να ανοίξουν τα θέατρα. Εντάξει, καλά, και η Λάρισα δεν μπορεί να πάνε Βόλο, δεν το βλέπω, μάλλον Τρίκαλα. Τρίκαλα. Ναι, Βόλο δεν νομίζω. Υπάρχει ένα μίσο, παιδί μου. Και το πρόβλημα είναι εντάξει και στο Βόλο είναι αρκετά μικρό το θέατρο γιατί ανακαινίζουν το μεγάλο. Οπότε δεν πρέπει να βρουν κιόλα. Οπότε ναι, θα πάνε τσάμπα. Θα πάνε για ουζάκια και θα πω ότι. Θα πάνε σαν τσιγουράδικα. Και Αθήνα πότε λέτε άμα βρείτε ημερομηνίες, ας πούμε. Μετά το Πάσχα. Άρα ναι. Το βλέπεις να μένεις αρκετό διάστημα Ελλάδα. Θα φύγω γιατί μάλλον τώρα για τις διακοπές. Για το Πάσχα. Ναι. Στις διακοπές εδώ θα φύγω για Λος Άντζελες. Έχεις εκεί κάτι ετοιμάζεις. Ναι. Που εντάξει τώρα δεν λέγεται κάπως. Είναι πάνω σε αυτά τα πράγματα που κάνω. Πάνω στις παραγωγές που πρέπει να κάνω κάποια ραντεβού. Πάντως, έχεις βαλτεί εκεί να γίνεις παραγωγός σκηνοθέτης. Δηλαδή, δεν το κοιτάς για ηθοποιός εκεί. Όχι, το κοιτάω κιόλας. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ. Φλερτάρω πάρα πολύ με την ιδέα να μπορούμε να κάνουμε. Το λέω σαν Έλληνες τώρα. Mm-hmm. Τις παραγωγές, τα σενάρια έτσι όπως θέλουμε εμείς, αλλά με το know-how που έχουν αυτοί. Όταν λες παραγωγές και σενάρια, για να καταλάβω λίγο, μιλάμε για παραγωγές. Αμερικάνικες με Αμερικάνους ηθοποιούς που αφορούν το αμερικάνικο και το παγκόσμιο κοινό ή για παραγωγές που έχουν μια αναφορά στην Ελλάδα όπως αυτό που κάνετε με τη Βαρντάλος που ήταν ας πούμε μια αναφορά στην Ελλάδα ή όπως δεν αυτά ήταν που μια έκανε. Αναφορά στην Ελλάδα με τη Βαρντάλος ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ναι. Ή αυτά που κάνει ας πούμε η γυναίκα του Tom Hanks πώς τη λένε η παραγωγός που έκανε το Μάμα Μία ναι. Με την Ελλάδα, ελληνικό νησί κτλ. Αλλά μια παγκόσμια ιστορία ξέρω εγώ έτσι. Δηλαδή πήγε πολύ καλά η ταινία αυτή παγκόσμια νομίζω το Μάμα Μία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, έσκησε αυτό. Ναι, ήταν και που ήταν χρώμα Ελλάδος στη σκιάθο που γυρίσει και σκόπελο κτλ. Ναι. Εσύ τι κάνεις από αυτά. Εγώ τώρα αυτό που κοιτάω είναι. Δηλαδή δεν πάω να το κάνω λίγο τι πουλάει στην Ελλάδα σε ένα τουριστικό σπίτι, πράγμα να το βγάλουμε. Mm-hmm. Ή η Ακρόπολη να βγάλουμε αυτό. Που και αυτό, αλλά δεν είναι το άμεσο σχέδιο το δικό μου. Είναι να δώσουμε περισσότερο την κουλτούρα που έχουμε εμείς τώρα, σαν Έλληνες ή καλλιτέχνες ή ξέρω εγώ ηθοποιοί. Συγγραφείς, οτιδήποτε. Η κουλτούρα που έχουμε εδώ τώρα, αυτή που γεννιέται τώρα, αυτή που παράγεται τώρα, να τη βγάλουμε προς τα έξω. Είναι καλύτερη. Ενώντας. Το know-how δηλαδή αυτό της. Το know-how εκεί. Ναι, εκεί είναι επαγγελματίες. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό που εσύ, το δικό μας το στοιχείο που θες να το πας εκεί, δεν το έχουν αυτοί. Δεν έχουν το συνέστημα, δεν έχουν τη σπιρτάδα, δεν έχουν τι. Αυτοί είναι πάρα πολύ τυποποιημένοι γιατί είναι τεράστιο εργοστάσιο. Δηλαδή, για να διαβάσουν το σενάριό σου, πρέπει να είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο φορμάτ και βλέπουν στις 10 πρώτες σελίδες τι γίνεται. Αν ικανοποιείς τις 10 πρώτες σελίδες, πάνε στις 40. Άμα ικανοποιείς τις 40, πάνε παρακάτω, αλλιώς το πετάνε. Mm. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να μην είναι καλό, αλλά δεν ταιριάζει με το, ξέρεις, με το καλό που έχουμε εμείς, το πετάνε. Με αποτέλεσμα να μην έχουν και πολύ παραγωγή έξω από το τυποποιημένο. Mm-hmm. Οπότε,
Είναι μόνο ο ανεξάρτητος κινηματογράφος που μπορεί να κάνει κάτι και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί πέρα προσπαθώ και εγώ να βάλω κάποια στάνταρτ και κάποια σημεία που να είναι ελληνικά και θα αφομοιώσουν. Δηλαδή δεν είναι τα ελληνικά σημεία αυτά. Ήλιος, θάλασσα, Ακρόπολη. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Είναι Έλληνα. Είναι ότι είναι Έλληνα. Είναι Έλληνα. Είναι, ναι. Και μία τάκα να πει, ας πούμε, ελληνική είναι κάτι, είναι ένα σπόρο. Είναι, γίνεται εξοικείωση με τον Έλληνα του. Ο σύγχρονο Έλληνα. Ο παλιό Έλληνα, ρε παιδί μου, είναι ο Ζορμπά. Ο Λεβέντης εκεί έχουν σταματήσει. Εκεί έχουν σταματήσει. Ναι, ο πιο σύγχρονο είναι ο Ζορμπά. Γιατί έχουν. Ξέρω εγώ τον Λεωνίδα και τον Ζορμπά. Αυτό. Ναι, ο Λεωνίδας, ναι. Λοιπόν, 300, οκ, okay, συμφωνώ, ναι, μαζί σου. Ο Ζορμπάς, ο σύγχρονος Έλληνας, ποιος είναι για αυτούς? Δηλαδή, τι είναι ο σύγχρονος Έλληνας? Είναι ότι ακούνε στις ειδήσεις και όλο αυτό που από τη μία κάποιος θα συλληπιθεί, από την άλλη θα πει. Άρα, ο σύγχρονος Έλληνας που εσύ οραματίζεσαι εσύ να τους πας εκεί, ποιος είναι? Τι είναι? Είναι ένας επιχειρηματίας, είναι ένας. Όχι, είναι τίποτα. Είναι αυτό που βγαίνει κάθε φορά. Αυτό που βγάζουμε σε κάθε ταινία. Δηλαδή, άμα παρατηρήσεις, ας πούμε, τους ελληνικούς ρόλους, δηλαδή αυτό που παίζουμε στην Ελλάδα, δεν είναι ένας συγκεκριμένος ρόλος, είναι όμως μια κουλτούρα που βγάζουμε. Ναι. Αυτό θες να κάνεις, λοιπόν. Τι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Ελλάδα είναι η. Ναι, φιλοσάζεσαι ως τι ώρα είναι τώρα. Έλα, μαμά. Ναι. Κάνεις είμαι στην τηλεόραση. Σοβαρά μιλάς, όχι. Μένεις κοντά σε κάποιον άλλον στάρ του Hollywood εκεί? Αν μένω. Κοντά σε κάποιον στάρ του Hollywood στο Λος Άντζελες? Α, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεν είναι αυτό, λέει, που περπατάς εκεί στους δρόμους και με τα στεράκια και βλέπεις γύρω σου τους πάντες? Όχι, στα στεράκια βλέπεις. Γραμμένα νόματα βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Ωραία. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Καλή επιτυχία στην περιοδία. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Επίσης, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ που στην περιοδία. Ναι. Είναι πάντα. Σωστό. Καλή ευχή. Και να πετύχεις όλα τον ήρωά σου στο εξωτερικό, που είναι το σημαντικό εδώ. Και τα έχεις κάνει όλα και θα κάνεις και ακόμα περισσότερα. Είναι πιο εύκολα για σένα τα πράγματα. Έξω είναι το στοίχημα που ελπίζω να το κερδίσεις. Και για σένα και για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.